πάμε να φτιάξουμε σαλάτα πανδεσία για το γιορτινό σας τραπέζι. Έχω κοντά μου την Άννα Παπαγεωργίου, κλινική διαιτολόγο-διατροφολόγο. Ειδικεύεται στην παιδική παχυσαρκία, στις γυναίκες, στα παιδιά και στους αθλητές. Δείτε τα υλικά για τη σαλάτα πανδεσία, γιατί αυτή η σαλάτα θα είναι στα τραπέζια σας. Για τη σαλάτα πανδεσία χρειαζόμαστε 2 σαλάτες πανδεσία, 1 σαλάτα βαλεριάνα, σπόρους από ένα ρόδι, 6 σίκα αποξηραμένα, μισό φλιτζάνι κόκκινο κρασί, 150 γραμμάρια φρέσκο τυρί κρέμα, 1 τρίτο του φλιτζανιού ελαιόλαδο, 3 κουταλιές της σούπας βιολογικό βαλσαμικό ξύδι, 1 κουταλιά της σούπας σιρόπι από τα σίκα, αλάτι και μπόλικο φρισκοτριμμένο πιπέρι. Καλώς όρισες, κορίτσι μου γλυκό. Καλώς σε βρίσκω, μέσα στα γιορτινά σου είσαι. Έτσι, σήμερα. Και εγώ στολισμένη με τα κόκκινά μου και το σπίτι στολισμένο. Πανέμορφα, και η κουζίνα μου. Όλα. Εσύ στόλισες ή όχι ακόμα? Στολίσαμε, βέβαια. Και εσύ στολίσατε. Να φτιάξουμε λίγο τη διάθεσή μας. Έτσι, συμφωνώ μαζί σου. Πρέπει να φτιάξουμε τη διάθεσή μας και πρέπει να τρώμε και σωστά για να έχουμε καλύτερη ενέργεια. Εσύ τα ξέρεις πιο καλά από μένα, Άννα μου. Φυσικά, με τις συνταγές σου εδώ πέρα συμβάλλεις και εσύ πάρα πολύ σε αυτό. Ανεβασμένη μας. Γιατί θα έχουμε και τα πλούσια, τα ωραία γεύματα, αλλά θέλουμε δίπλα και ωραίες δροσιές και ωραίες υγιεινές σαλάτες, σαν αυτή που θα δείξουμε τώρα. Πάμε να ξεκινήσουμε. Άννα μου, θέλω λοιπόν αποξηραμένα σίκα, τα κόβω στη μέση. Και τα σίκα, έτσι όπως σας τα δείχνω τώρα, είναι και πολύ ωραίο συνοδευτικό πλάι στο ψητό των γιορτών σας. Αλλά και σε ένα πλατό με τυριά, Άννα μου. Πάει πάρα πολύ αυτό που δείχνουμε τώρα. Πάρε καπάκι εσύ. Βγάλ' το, ωραία. Ανάβουμε το μάτι. Και ρίχνουμε μέσα κόκκινο κρασί. Θα αφήσω τα σίκα να πάρουν βράση. Από την ώρα που παίρνουν βράση, τα χαμηλώνω λίγο και τα αφήνω να μαλακώσουν για λίγα λεπτά και να ρουφήξουν το κρασί. Μετά από λίγα λεπτά βρασμού, έχουν ρουφήξει το κρασί, έχουν μαλακώσει τα σίκα, έχουν κοκκινήσει ελαφρά. Βλέπετε τι ωραία που είναι. Τα βγάζουμε να κρυώσουν και αυτό το λίγο ζουμάκι που έχει μείνει κάτω-κάτω θα το χρησιμοποιήσουμε για να κάνουμε το dressing. Τα αφήνω εδώ να κρυώσουν. Πάμε να φτιάξουμε λοιπόν μια ωραία σαλάτα. Άννα τον μπολ, μπράβο. Μπράβο αγάπη. Θέλω λοιπόν σαλάτα έτοιμη, πλημμένη και στεγνή, εσκαρόλ, βαλεριάνα και ραντίτσιο. Η εύκολη λύση, έτοιμη, πλημμένη σαλάτα με τη φρεσκάδα της. Θέλω και εξτρά βαλεριάνα όμως. Τη βαλεριάνα την αγοράζουμε στο σακουλάκι της, αλλά θέλει πλήσιμο. Γι' αυτό την έχω βάλει και την έχω πλύνει πολύ καλά και θέλω να τη στεγνώσω λίγο πάνω σε απορροφητικό χαρτί ή όπως σας είχα δείξει κάποια άλλη στιγμή, τα λαχανικά τα στεγνώνουμε ή σε φυγόκεντρο ή με την πετσέτα. Αλλά τώρα έχω την Άννα εδώ και άμα κάνω πάλι τη φυγόκεντρο με την πετσέτα θα γεμίσω την Άννα νερό. Οπότε θα πάρουμε λίγο χαρτί κουζίνας και θα απλώσουμε τη βαλεριάνα μας. Είναι πολύ ευαίσθητη, τρυφερή και έχει υπέροχη γεύση, παιδιά. Εγώ, Άννα, την αγαπώ τη βαλεριάνα. Αργυρό μου έχει και πολύ βιταμίνη C, όπως όλα τα πράσινα φυλλώδη λαχανικά, αλλά θα απορροφήσει αυτή η βιταμίνη C και το σίδηρο που υπάρχει στο σίκο που έβαλες. Έχεις κάνει ένα συνδυασμό. Πώς αυξάνουμε την απορροφησιμότητα στο σίδηρο, βάζοντας πάρα πολύ βιταμίνη C που έχει η βαλεριάνα σου. Άρα, είναι ωραίος συνδυασμός. Σίκο με βαλεριάνα. Τα στεγνώνω καλά, αφού τα έπλυνα, και μέσα στο μπολ. Μου αρέσει να ακούω τον ήχο των τριζάτων λαχανικών. Είναι τριζάτα γιατί είναι ολόφρεσκα. Τη σαλάτα θα τη βγάζετε πάντα στο τραπέζι τελευταία στιγμή. Θα περιχύνετε με το dressing σας τελευταία στιγμή. Αν την περιχύσω με το dressing από πριν, θα μαραθεί και θα πέσει. Τη θέλω να είναι τραγανή και φανταστική. Χρειαζόμαστε ένα ωραίο βαλσαμικό ξύδι για να φτιάξουμε ένα ωραίο dressing. Το συγκεκριμένο βαλσαμικό είναι από σταφίτες βιολογικής γεωργίας. Άννα, θα μου βάλεις λίγο αλατάκι και λίγο πιπέρι. Βεβαίως. Και θα μου στάξεις και λίγο λαδάκι μέσα. Σιγά σιγά θα το βάζεις στο λάδι. Φτάνει. Εδώ μέσα τώρα, επειδή το σίκο μου έχει ρουφήξει το κρασί που του έβαλα, θα ρίξω και τα σίκα μέσα και θα πάρω και όλο αυτό το ζουμάκι των σίκων. Όλο μαζί αυτό θα το ρίξουμε στη σαλάτα μας. Και ντύνεται το σίκο όλο με το βαλσαμικό, το λάδι. Και κρατάω και λίγο για το τέλος. Ρόδια και άλλη βιταμίνη C. Και βιταμίνη C και αντιοξειδωτικά, όλα τα αντιοξειδωτικά εδώ. Έχεις φτιάξει μία δυναμωτική σαλάτα και για την καρδιά μας και για τις γιορτές μας. Θα μας δυναμώσει πάρα πολύ, Αργυρό. Και δυναμωτική και γιορτινή και πολύ υγιεινή. Το αγαπώ το ρόδι. Πώς. Στις σαλάτες μου τρελαίνομαι. Ένα ωραίο ανακάτεμα, πάντα τελευταία στιγμή, να βραχούν όλα τα υλικά μου. Τριζάτα και τραγανά
και ολόφρεσκα. Και να φέρω το τυρί κρέμα για να σερβίρω. Φρέσκο τυρί κρέμα με βελούδινη υφή. Με πλούσια και βελούδινη γεύση, ιδανικό για όλα τα πιάτα σας. Πάμε να σερβίρουμε. Είναι η ιδανική σαλάτα για να βγει πλάι σε ένα γιορτινό ψητό. Δροσερή, νόστιμη και μπόλικο ρόδι και φρέσκο τυρί κρέμα. Και στο τέλος τα σίκα μου. Τέλεια, νόστιμη πρόταση για το χριστουγεννιάτικο τραπέζι, Άννα μου.